Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Γνωρίζουμε τη γλώσσα μας» επανέρχεται μετά από μία διακοπή λόγω και της πανδημίας. Επανέρχεται και θα έχουμε μαζί σας μια επικοινωνία και με τους συνδευξιαζόμενους με Skype. Είναι ένας άλλος τρόπος να είμαστε κάθε εβδομάδα κοντά σας και να επικοινωνούμε μέσα από τις λέξεις. Στην εκπομπή αυτή που ξεκινάει τώρα, θα έχουμε το πρώτο μέρος, θα αναφερόμαστε σε κάποιες λέξεις, θα μιλάμε για αυτές, και στο δεύτερο μέρος, όχι αυστηρά χρονικά στο δεύτερο μέρος, ένα μέρος της εκπομπής θα αφιερώνεται, θα μιλάμε για με αφορμή τη λέξη αυτή. Θα φτάνουμε δηλαδή και στο σήμερα. Έχω την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας απόψε ένας εκπαιδευτικός, ένας δάσκαλος, ο Σαράντης Σαραντίδης. Κύριε Σαραντίδη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και θα είμαστε για μισή ώρα σχεδόν μαζί στην εκπομπή «Γνωρίζουμε τη γλώσσα μας», γιατί ένας δάσκαλος νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Έτσι θα θέλαμε να πιστεύουμε κι εμείς. Εγώ σας καλησπερίζω και εύχομαι κατευθείαν η κατάσταση να αλλάξει, να βγούμε έξω ξανά και όλο αυτό να παραμείνει ένα κακό όνειρο που πέρασε. Σας ακούω. Κύριε Σαραντίδη, θα θέλω να ξεκινήσουμε με δύο-τρεις λέξεις που είναι της επικαιρότητας, θα λέγαμε. Τι είναι η πανδημία, τι είναι η επιδημία, τι είναι πανδημικός, επιδημικός. Δεν είναι λέξεις που τις λέμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνουν. Λοιπόν, κυρία Βέρα, εγώ θα αρχίσω από τη λέξη Δήμος. Μια λέξη που τη συναντάμε στην αρχαία Αθήνα, η Εκκλησία του Δήμου, το σύνολο του λαού που μαζεύεται στην Πινίκα κάτω από την Ακρόπολη για να αποφασίσει για τα κοινά. Αργότερα τη συναντάμε στους 10 Δήμους Αττικής, τις μεταρρυθμίσεις που κάνει ο Κλεισθένης, όπου προσδιορίζεται ως τόπος και το ανθρώπινο δυναμικό. Από αυτή τη λέξη λοιπόν, αργότερα δημιουργήσαμε την επιδημία, αυτό που αφορά αυτό που συμβαίνει στα όρια του συγκεκριμένου Δήμου και την πανδημία που είναι ευρύτερη, που αφορά όλους τους Δήμους, όλους τους τόπους με το ανθρώπινο περιεχόμενό τους. Ουσιαστικά όμως, με τα χρόνια, η λέξη άλλαξε, μετατόπισε τη σημασία της και σήμερα την χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις αναφοράς σε ασθένειες, εννοούμε την οσιρότητα στα όρια ενός Δήμου ως επιδημία, και σε ευρύτερη, πολύ ευρύτερη περιοχή το λέμε πανδημία. Και όταν φτάνουμε στο σημερινό θέμα μας, μιλάμε για παγκόσμια πανδημία. Η λέξη επιδημία πόσο κοντά είναι στην έννοια της νόσου και της πανδημίας? Η επιδημία ουσιαστικά αφορά μικρότερο μέρος ανθρώπων και χώρου. Ουσιαστικά είναι επί του Δήμου, αφορά έναν Δήμο, δεν έχει το πρόθεμα του πάντα που σημαίνει το όλον. Επιδημία ουσιαστικά θα μπορούσαμε να μιλάμε αν είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο προσδιοριζόταν σε μία μικρή γεωγραφική περιοχή και επηρέαζε ένα κομμάτι ανθρώπινου δυναμικού που κατοικούσε εκεί. Βλέπουμε ότι μερικές έννοιες, κύριε Σαραντίδη, μπορούν να αποδοθούν μόνο με αυτές τις λέξεις. Δηλαδή, η νεοελληνική γλώσσα, έγιναν πολλές αλλαγές και άλλοτε καλώς, άλλοτε όχι, δεν μπορεί να αποδώσει αυτήν την έννοια της λέξης, το πανδημία. Πώς θα μπορούσε να το πει κάποιος στη δημοτική, στην καθομιλουμένη? Είναι τόσο, αγκαλιάζει τόσο πολύ το θέμα η λέξη που δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Συμφωνείτε? Ακριβώς. Η κυριολεξία της γλώσσας που τη λέμε καθαρεύουσα αρχαία ελληνική, το ότι μπορεί με ένα μικρό πρόθεμα να προσδιορίζει επακριβώς, χωρίς να χρειάζεται καμία επεξήγηση ένα φαινόμενο, είναι μοναδική. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν να δημιουργούν σωστά τις λέξεις, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι λέξεις είναι αυθαίρετα δημιουργήματα. Τα δημιουργούμε εμείς για να ερμηνεύσουμε και να αποτυπώσουμε λεκτικά κάτι. Δεν προϋπήρχαν, εμείς τις δημιουργούμε. Στην νεοελληνική προσπαθούμε να τα λέμε όλα με περιφράσεις. Θα λέγαμε, πανδημία είναι μια αρρώστια η οποία προσβάλλει το σύνολο των λαών και των χωρών. Ουσιαστικά στην νεοελληνική, αν ξεχάσουμε ό,τι μας άφησε η κληρονομιά της γλώσσας μας, θα πλατιάζουμε,
Δεν θα μπορούμε να είμαστε κυριολεκτικοί χρησιμοποιώντας μια απλή σύνθετη λέξη με δύο συνθετικά. Αυτή η λέξη, κύριε Σαραντίδη, στο σχολείο, στα παιδιά, πώς ερμηνεύεται, πώς το καταλαβαίνουν τα παιδιά, δηλαδή στην καθημερινότητα, πώς θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά ότι έχουμε μια πανδημία. Τα παιδιά τη λέξη την εισέπραξαν πρώτα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την άκουσαν, ζήτησαν να την ερμηνεύσουν. Ξέρετε όμως καμιά φορά, επειδή εμείς στο δημοτικό διδάσκουμε την απλή δημοτική. Αργότερα στο γυμνάσιο θα αρχίσουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και με κάποια άλλα χρονικά στοιχεία της εξέλιξης ελληνικής γλώσσας. Επειδή λοιπόν διδάσκουμε απλά, τα παιδιά μας μπερδεύονται. Γιατί η σύνθεση, η δημιουργία των λέξεων χρειάζεται να ξέρουμε και τις δασίες και τις ψηλές και τις περισπωμένες. Ένα παιδάκι δημοτικού θα σου πει ότι 15ήμερο, χαριτολογώντας σας το πω, είναι 10 μέρες που πενθούμε. Και θα έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί πού να ξέρει ότι υπήρχε μια δασία στο ημέρα που μετατρέπει το τάψε θήτα και όλα αυτά. Δεν πήγαμε σε σωστή μετάβαση. Αν θέλαμε να κάνουμε σωστή μετάβαση, θα έπρεπε να καταργήσουμε κάθε τι το οποίο έχει αναφορά στο παρελθόν και να μιλάμε διαφορετικά, να μιλάμε 15ήμερο, να λέμε επιμερίδα και όχι εφημερίδα και όλα αυτά. Στην πανδημία τώρα την άκουσαν τα παιδιά και ήρθαν να την αναλύσουν. Το παν το καταλαβαίνουν, το ξέρουν ότι είναι κάτι που αφορά όλους. Το δημία τους προβλημάτιζε ως συνθετικό, το αναλύσαμε και από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να πω ότι οι μικροί μου μαθητές φοβήθηκαν το φαινόμενο. Ξέρετε, τα παιδιά είναι αισιόδοξα. Οι ερωτήσεις τους είναι αν ξέρω πότε τελειώνει, γιατί θέλουν να πάνε κάποιες βόλτες. Ξέρουν να προστατεύονται. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας με τους μαθητές μας, τη χρήση μάσκας, την τήρηση αποστάσεων. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Μάλιστα, πολύ σύντομα κάναμε τη μάσκα στοιχείο ένδυσης. Βρήκαμε διαφορετικούς τύπους, διαφορετικά σχέδια και είχαμε έναν συναγωνισμό για το ποιος έχει την καλύτερη. Και φυσικά πάντα έχανα εγώ που φορούσα την πιο απλή. Το πήραν και λίγο ως παιχνίδι, ως μια αλλαγή στην καθημερινότητά τους, γιατί τα παιδάκια πολύ εύκολα, τα παιδιά ενσωματώνουν πολύ εύκολα τις αλλαγές. Ακριβώς. Τα παιδιά στην αρχή λοιπόν, τα δικά μου, δεν γκρίνιαξαν. Είναι πέμπτη τάξη. Το δέχτηκαν πάρα πολύ ήμερα, γιατί, ήρεμα μάλλον, γιατί ήξεραν ότι αυτό τους προστατεύει. Δεν θέλουν να αρρωστήσουν τα ίδια, αν και στην αρχή ήξεραν ότι τα παιδιά κινδυνεύουν λιγότερο. Αλλά επειδή όλα τα παιδιά στην επαρχία είναι συναισθηματικά δεμένα με τους παππούδες και είχαν ακούσει ότι μπορεί να μεταφέρουν κάτι στους παππούδες, ήταν τόσο συνετά, τόσο οργανωμένα, γιατί αγαπούσαν τη γιαγιά και τον παππού. Μάλιστα. Η συναισθηματική βαρύτητα λοιπόν ήταν αυτή που τα οθούσε να είναι πιστά σε ένα καθήκον χωρίς να χρειάζεται να το αναλύσουν και να το ερμηνεύουν. Αυτό είναι ένα από τα θετικά της περιφέρειας, που ακόμη ευτυχώς υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες κοντά στις οικογένειες. Η ψυχολογία των παιδιών, κύριε Σαραντίδη, πόσο άλλαξε όσον αφορά όχι την πανδημία ή τη μάσκα, αλλά γενικά τη συμπεριφορά στο σχολείο, αν και το μεγαλύτερο μέρος γινόταν η τηλεργασία από το σπίτι. Πώς είδατε τα παιδιά όταν γύρισαν ξανά στο σχολείο, πώς τα είδατε? Παρόλο που κάναμε τηλεκπαίδευση και μάλιστα συμπτωματικά, εγώ είχα ξεκινήσει πριν το Υπουργείο από πέρυσι. Έτυχε να θέλω να τα δω, γιατί ζούσαν εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, την πρώτη φορά που έγινε τηλεκπαίδευση, το δράμα στο Τελωνείο των Καστανεών. Τα παιδιά μας εδώ μύριζαν δακρυγόνα, από την άλλη ξαφνικά δεν υπήρχε σχολείο. Το ξεκινήσαμε ως επαφή. Στην αρχή τα ενθουσίασε η τεχνολογία. Πολύ σύντομα όμως άρχισαν να θέλουν το σχολείο. Ήθελαν το φυσικό τους χώρο, γιατί η φυσική παρουσία ακόμα και σε απόσταση ενός ανθρώπου δημιουργεί μια άλλη δυναμική, μια άλλη βαρύτητα. Και πολλές φορές, ακόμα και τώρα με ρωτάνε, κύριε, πάτε 4 μέτρα μακριά. Τους λέω, γιατί? Να βγάλετε τη μάσκα να θυμηθούμε πώς είστε. Πιστεύουν ότι τα μισά πρόσωπα που αφήνουν οι μάσκες δεν τους φτάνουν για να νιώθουν καλά. Θέλουν να μπορούν να αγκαλιάζουν τα παιδιά. Τώρα ουσιαστικά τα έχουμε σε έναν χώρο με αποστάσεις. Ένα διάλειμμα σε μια αυλή, ξέρετε, εμείς
ειδικά στο δικό μου σχολείο, φαντάζομαι και στα γύρω χωριά, και να θέλουμε, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε το συνωστισμό. Δεν είμαστε Αττική, στην οποία δούλεψα χρόνια, που ένα σχολείο 400 παιδιών προαυλίζεται σε ένα τσιμεντένιο προάβλιο που ουσιαστικά δεν θα χωρούσε ούτε μία τάξη. Εμείς εδώ, ίσως το ξέρετε κι εσείς, στο σχολείο της Βίσσας, έχουμε 3 γήπεδα στη σειρά, έχουμε πίσω χώρο, μια υπέροχη ευλή. Μαθητές. Ακριβώς. Έχουμε το πράσινο. Παρόλα αυτά, επειδή τους απαγορεύουμε να παίξουν. Πρέπει, τα παιδιά θέλουν να αγγίζουν πράγματα, θέλουν να παίξουν κυνηγητό και να τον μοιάσουν τον άλλον. Θέλουν να χαιρετήσουν. Και καμιά φορά ξεκινάνε αυθόρμητα και τα βλέπεις τραβάνε το χεράκι προς τα πίσω. Αυτό τους λείπει. Τους λείπει η ανθρώπινη διάσταση της επαφής. Γιατί εξάλλου τι είναι η ανθρώπινη ομάδα? Η ανθρώπινη ομάδα ξεκινάει ως κοινωνική επαφή. Έτσι δεν χτίζονται οι κοινωνίες, από τις μικρές ομάδες. Το σχολείο είναι ένα κομμάτι, μια κοινωνική ομάδα με τα δικά της χαρακτηριστικά. Η οικογένεια μια άλλη, και μετά πάμε σε ευρύτερες. Ουσιαστικά τι έχουμε? Μια κοινωνική ομάδα στην οποία τα παιδιά ζουν πολύ καιρό, αλλάζει τους κανόνες της. Δεν τις αλλάζουν τα παιδιά. Κάτι αόρατο που δεν το ξέρουν. Μια από τις απορίες που δεν μπορώ να τους απαντήσω είναι πώς είναι ακριβώς ο κορονοϊός. Τους δείχνω τα σκίτσα, τους δείχνω φωτογραφίες. Μα μου λέει, αν έρθει εδώ, πού θα είναι, πώς θα είναι. Έχουν μια απορία να δουν αυτό το αόρατο, το μικρό που τους εξηγώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό, δεν φαίνεται, πώς μπορεί να προκαλεί τόσο μεγάλο κακό. Και φυσικά τα ίδια τα παιδιά, χωρίς να συμβαδίζουν με συνωμοσίες ή όλα, γιατί δεν ακούνε τέτοια πράγματα, δεν ενημερώνονται, απορούν γιατί τόσο καιρό δεν υπήρχε, γιατί ξαναξεκίνησε μια ασθένεια από τη συγκεκριμένη περιοχή της Ασίας. Τα παιδιά βγάζουν ερωτήματα. Εμένα μαθητής μου με ρώτησε, κύριε, σίγουρα δεν τον έφτιαξαν κάποιοι? Είναι και η τηλεόραση. Δεν έχουν δώσει απάντηση. Αν θα απομονώνουμε κατά κάποιον τρόπο, κύριε Σαναντίδη, αυτό το χρονικό διάστημα, και επειδή ισχύει το ουδέν κακό να μην γιάσει καλού, βλέπετε να μένει κάτι καλό μετά από αυτή την πανδημία, μάλλον είναι η πανδημία όχι μόνο για τη χώρα μας, όλο στον κόσμο, μένει κάτι καλό? Εκτιμούμε περισσότερο αυτά που είχαμε και χάσαμε, το χαμόγελο των παιδιών που δεν το βλέπουμε, την επαφή με τον φίλο, με τους συναδέλφους, αυτά όλα. Βλέπετε να το εκτιμούμε περισσότερο? Κυρία Μαυρίδου, όλες οι κρίσεις σε οποιοδήποτε τομέα και επίπεδο τελικά αλλάζουν, δημιουργούν καινούργια κοινωνικά δεδομένα, αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές. Συνήθως όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, ερχόμαστε πιο κοντά. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους υγιείς. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να μοιραζόμαστε στιγμές της κοινωνικότητάς μας. Γιατί, όπως λέει απλά ο λαός, ούτε γάμος, ούτε κηδεία δεν γίνεται χωρίς κόσμο. Ξαφνικά όλα αυτά τα χάσαμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φίλη μου που έχασε τον άντρα της να μου λέει «Δεν μπόρεσα να του κάνω αυτά που πρέπει». Έχουμε μάθει λοιπόν να λειτουργούμε με κάποια σχετικά δομημένα μοντέλα συμπεριφοράς. Όταν ανατρέπονται όλα αυτά, στην αρχή αισθανόμαστε μετέωροι. Για να βρούμε λοιπόν άμυνες για αυτό το θέμα, ερχόμαστε πιο κοντά. Συμπονούμε λίγο παραπάνω και το διπλανό. Βλέπω σε απλές καθημερινότητες, εδώ στο χωριό μας, συνάντησα μια μέρα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κρατούσαν από μία λαμπάδα και πήγαιναν στο παρεκκλήσι στην Πάνω Εκκλησία. Μεγάλοι άνθρωποι. Και επειδή ανέβαινα εγώ περπατώντας προς το παρατηρητήριο, είχα στείλει τον κωδικό 6 φυσικά, τους ρωτάω τι πάθατε όλοι ξαφνικά και πάτε μαζί. Μου λέει, δεν τα άμαθες. Ο δάσκαλος που έμαθε τα παιδιά μας γράμματα νόσησε και είναι σοβαρά. Πάμε να ανάψουμε ένα κερί για να γίνει καλά, να προσευχηθούμε γι' αυτόν. Δεν ήταν μια απλή αναφορά, όπως γίνεται συνήθως στα όρια του κουτσομπολιού ή της ενημέρωσης. Ήταν ανάγκη μάλλον. Ήταν μια ανάγκη και μια λαχτάρα στα μάτια αυτών των ανθρώπων. Και όποτε με έβλεπαν μετά από μακριά μου, κάνανε το χέρι να σταματήσω. Έμαθες τίποτα?
ήταν από τα καλύτερα παιδιά, ο καλύτερος δάσκαλος και ευτυχώς είναι, τα πράγματα πήγαν καλά και ευχόμαστε να είναι καλύτερα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε σε καιρούς που δεν συμβαίνουν. Δυσκολίες, ξεχνάμε, κοιτάμε πώς να περάσουμε εμείς καλύτερα, πώς να κοροϊδέψουμε το διπλανό. Τώρα βλέπω και τα παιδιά συμπονούν καλύτερα το ένα το άλλο. Και σε κάποιες περιόδους βλέπουμε να ανθίζει πιο πολύ ο εθελοντισμός, αυτό που είπατε, να είμαστε πιο κοντά στον γείτονα, στον συνάδελφο, στους φίλους, γιατί κάνουμε πιο πολύ ενδοσκόπηση αφού μένουμε μόνοι μας και αξιολογούμε περισσότερο και ιεραρχούμε κάποιες ανάγκες που πραγματικά αυτές είναι στη ζωή και όχι αυτά που μας παρασέρνει η καθημερινότητα και εκτιμούμε περισσότερο. Ακριβώς, κυρία Μαυρίδου. Ο εθελοντισμός δημιουργήθηκε όταν οι δυσκολίες της οικονομίας δεν επέτρεπαν στο κράτος να δράσει, να δημιουργήσει. Όταν είδατε όμως πέρυσι το Μάρτιο εδώ να έχουμε τα θέματα, είδατε πόσοι σύλλογοι και πόσοι άνθρωποι ξαφνικά ήταν ευρύτες. Στάθηκαν δίπλα στην περιοχή μας. Βέβαια τότε, θα κάνω μια παρένθεση, μιλώντας σε ένα ραδιόφωνο κάποια στιγμή για αυτό το θέμα, γιατί με βρήκανε, δεν βρήκαν άλλον μάλλον εύκαιρο, με ρώτησαν αν φοβάμαι. Τους απάντησα ότι θα τους δώσω μια απάντηση που είχα ακούσει στο καφενείο από έναν παππού. Αν δεις τους κάτω να τους πεις ότι εμείς δεν φοβόμαστε τους απέναντι, ούτε τον τόπο, ούτε τις συνθήκες. Τους νότιους φοβόμαστε. Και όταν το ρώτησα τι εννοεί, μου λέει αυτούς που κυβερνούν. Τα κακά στην Ελλάδα, ο λαός τα αντέχει, υποφέρει, ενώνεται και τα πολεμά. Και μου είπε, τα οχυρά του μεταξά δεν πέσαν από μόνα τους. Κάποιοι από κάτω τα δώσαν. Ας φροντίσουμε λοιπόν, γιατί τα θέματα είναι επίκαιρα, τώρα θα το πάω αλλού, επειδή βλέπω και τη διάθεση της τοπικής κοινωνίας από όλες τις αρχές των δημοτικών παρατάξεων κτλ, να μην δώσουμε πάλι δικά μας πράγματα με απόφαση των νοτίων. Μάλιστα. Λίγο πολιτική έμπλεξα, συγγνώμη, αλλά το χρειάζονται οι εποχές. Δεν πειράζει, εξάλλου εκεί θέλω να πάει και η εκπομπή πια, δηλαδή με αφορμή της λέξης να κάνουμε και έναν σχολιασμό της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της πολιτικής, γιατί οι λέξεις έχουν μέσα και την πολιτική, έχουν μέσα και την καθημερινότητα. Δεν είναι απλές λέξεις, έχουν σημασίες και προεκτάσεις. Εκεί ήθελα να πάμε, κύριε Σαραντίδη, και αν δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και να ευχηθούμε η πανδημία να αποτελεί σε λίγο καιρό παρελθόν. Νομίζω ότι η καλύτερη ευχή είναι από εδώ και πέρα, ό,τι αφορά το σύνολο των Δήμων, να είναι χαρά, ευτυχία και όχι φόβη. Γιατί το συναίσθημα που θέλει να παλέψει ο άνθρωπος μέσα στην πανδημία είναι ο φόβος. Και ξέρετε, ο κυρίαρχος φόβος του θανάτου είναι αυτός που οθεί κάποιους ανθρώπους στα άκρα. Και φυσικά να πω και κάτι άλλο χαριτολογώντας, κυρία Μαυρίδου, ότι μπορούμε να παλέψουμε τα πάντα. Μπορούμε να παλέψουμε πανδημίες, μπορούμε να παλέψουμε εχθρούς. Δεν μπορούμε να παλέψουμε όμως ποτέ τη βλακεία. Και σε καιρούς κρίσης να ξέρετε ότι οι βλάκες εμφανίζονται, διατυπώνουν απόψεις, fake news όπως τα λένε τώρα σύγχρονα, αλλά κάνουν πολύ ντόρο σαν τους κούφιους τενεκέδες. Θα καλούσε λοιπόν τους τηλεθεατές τη σοβαρότητα της εκπομπής σας να μην τους ακούνε. Να ακούνε αυτούς που πρέπει. Τα άλλα είναι εύκολα, ακούγονται εύκολα, ξέρετε. Το να κάνω θόρυβο ή να είμαι πάντα απέναντι είναι το πιο εύκολο, μια και είπαμε θα μιλήσουμε για πολιτική. Η καλή πολιτική είναι αυτή που κάνει ο δάσκαλος στο σχολείο. Δύο παιδιά που τσακώθηκαν να τα συμφιλειώσει και να δημιουργήσουν αύριο μαζί να τα κάνει ομάδα εργασίας και να του δώσουν ένα αποτέλεσμα συνδημιουργίας. Για μένα ο καλύτερος πολιτικός είναι αυτός που μπορεί να ενώσει όλες αυτές τις παρατάξεις, ομάδες, κόμματα που είναι αντίθετα σε μία γραμμή η οποία θα είναι κοινή συνισταμένη και δημιουργική πορεία προς το αύριο. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού λόγια. Τα λέμε στις κάμερες, ερχόμαστε να κάνουμε δηλώσεις εσάς μόνο και μόνο για να προσκομίσουμε ψηφοθυρικά ωφέλη ή να δημιουργήσουμε κάποιο άλλο
κομμάτι το οποίο θα ψάχνει ψήφους για εσωτερική κατανάλωση. Όταν θέλουμε να συνεργαστούμε, βρίσκουμε τρόπους. Δεν είναι αδύνατη η συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαραντίδη. Πολύ ωραίος ο επιλογός σας, τον κρατάμε και εμείς ευχόμαστε το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ που στην επανεκκίνηση της εκπομπής αυτής ήσασταν εσείς ο πρώτος και ξεκινήσαμε μαζί. Ευχαριστώ.